Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε την πρώτη βαρύκδουπη λέξη του τίτλου του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα. Τι ακριβώς σημαίνει η λέξη αναμόρφωση? Η λέξη αυτή σημαίνει, σύμφωνα με τα λεξικά, ριζική αλλαγή και βελτίωση ενός θεσμού ή συστήματος. Σημαίνει και ότι αλλάζω σημαντικά και σε βάθος κάτι, του δίνω νέα μορφή και νέα ουσία. Το αναφέρω αυτό για να ξέρουμε τι λέμε και τι θα πρέπει να περιμένουμε σήμερα. Καμία σχέση αυτό που λένε με αυτό που συμβαίνει. Χορτάσαμε σήμερα από το πρωί εδώ και υποκρισία και κολοτούμπες και δήθεν ευαισθησία, αλλά και πολύ θεατρινισμό. Η αναμόρφωση του θεσμού του προσωπικού γιατρού εντάσσει στο θεσμό τους ανειδίκευτους πτυχιούχους των ιατρικών σχολών ή αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν τον τίτλο κάποιας ειδικότητας. Και εδώ συμβαίνει το εξής ταχυδακτυλουργικό από την κυβέρνηση. Βαφτίζει τις παλιές υπηρεσίες υπαίθρου σε θέσεις προσωπικού γιατρού. Οι γιατροί, λοιπόν, με ταχύρυθμη εκπαίδευση ενός μήνα, καλούνται να παίξουν αυτό το ρόλο στο νέο κυβερνητικό τραγέλαφο του ό,τι να είναι. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι πάντα το ίδιο σε αυτές τις επιλογές. Το κόστος να πέφτει μέσα στους αντιλαϊκούς δημοσιονομικούς στόχους. Έτσι, έχουμε μια σχεδόν ανύπαρκτη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους υγειονομικούς, με παντελή έλλειψη βασικών ειδικοτήτων σε αρκετές περιοχές της χώρας και σχεδόν ανύπαρκτο τεχνολογικό εξοπλισμό. Μια κατάσταση που υπονομεύει τον ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το σύστημα υγείας, περιορίζοντας σε στοιχειώδεις τις ήδη ελάχιστες και ανυπαρκείς υπηρεσίες. Άρα, μόνο σαν αστείο ακούγεται ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι θα παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης σε οικογένειες, σε σχολεία, σε χώρους δουλειάς, στην κατοίκον νοσηλεία και πολλά άλλα. Είχαμε πάει πριν από λίγο καιρό κλιμάκιο του ΚΚΕ μαζί με τον γραμματέα του κόμματος στο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας, όπου διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά το πώς η υποχρηματοδότηση και η εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η υποστελέχωση, οι μεγάλες ελλείψεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και σε υποδομές βασανίζουν γιατρούς, νοσηλευτές, βοηθητικό επικουρικό προσωπικό, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς της περιοχής. Το κέντρο της Καλλιθέας καλύπτει μια τεράστια περιοχή εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, κύριε Γεωργιάδη, που κόβεται βόλτες, τρεις μεγάλους δήμους της περιοχής, χώρια ή υπόλοιποι που πάνε εκεί από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ακόμα και με την ηρωική δουλειά των γιατρών και των νοσηλευτών, οι ανάγκες δεν καλύπτονται. Πώς να μην κερδίζουν λοιπόν οι μεγαλοκλινικές ιδιώτες, αφού εκεί οδηγούν τον ελληνικό λαό οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους? Τα ίδια βρήκαμε και στο Δήμο Ηλίουπολης, με πάνω από 70.000 κατοίκους. Μόλις ένα κέντρο υγείας που πρέπει να καλύψει τις ανάγκες τόσου κόσμου και μάλιστα χωρίς 24-ωρη λειτουργία. Ακόμα χειρότερη ήταν η κατάσταση και στο Κέντρο Υγείας Δάφνης, που καλύπτει τρεις δήμους, του Αγίου Δημητρίου, του Αλίμου και της Δάφνης Ημιτού, με σχεδόν 149.000 πληθυσμό. Και εκεί βασίζονται όλοι, στη φιλότιμη προσπάθεια των λίγων γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι, όπως ξέρετε, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα των ελλείψεων. Κύριος Γεωργιάδης εξακολουθεί να κάνει πασαρέλα. Χρειάζεται ουσιαστική στελέχωση με μόνιμο ιατρικό, βοηθητικό, προσωπικό, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαστήρια, οδοντιατρία, φυσικοθεραπευτήρια και φαρμακεία. Πάμε τώρα στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Αυτός μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ της υγείας του λαού μόνο όταν αποτελεί το βασικό πυρήνα του αναπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει ως κριτήριο την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία και απολύτως δωρεάν σε όλα τα επίπεδα του κρατικού συστήματος υγείας. Από τη στιγμή που συνδέεται με όρους περιορισμού του κόστους των ασθενών, χάνει το αναγκαίο και το χρήσιμο περιεχόμενό του.
Μελετώντας το νομοσχέδιο, θυμήθηκα εκείνο που είχε πει παλιότερα υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και που τώρα μόλις έφυγε αυτό ο στέλεχος, αλλά και που οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις το ασπάζονταν. Ότι δηλαδή δύο προτεραιότητες πρέπει να τρέχουν παράλληλα. Η υγεία ως κοινωνικό αγαθό και η υγεία ως επιχειρηματικότητα. Από τις επιπτώσεις όμως και τα δεινά που επιφέρει η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την έκβαση των ασθενών, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι αυτές οι δύο έννοιες, αγαθό και επιχειρηματικότητα, δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Είτε η υγεία θα είναι εμπόρευμα που θα πουλιέται και θα αγοράζεται, είτε θα είναι αγαθό που θα προσφέρεται σε όλους ισότιμα δωρεάν από το κράτος. Κάθε άλλο βήμα θα επιδεινώνει τα προβλήματα, θα ενισχύει την ασθένεια και το θάνατο. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης οικονομικό κίνητρο για την επιλογή της ειδικότητας της παθολογίας και της γενικής ιατρικής με τις γνωστές ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας και όχι μόνο για την έλλειψη γιατρών αυτών των ειδικοτήτων. Απλά να θυμίσουμε ότι το σύνολο των αστικών κομμάτων, ιατρικοί σύλλογοι και μελετητές του είδους, ανάλογα με την περίοδο, προωθούσαν να εναλλάξει την αντίληψη του πληθωρισμού των γιατρών και της έλλειψης των γιατρών. Στην πρώτη περίπτωση, όταν σχεδιαζόταν η αποψήλωση των δημόσιων μονάδων υγείας από γιατρούς για να μειωθεί το λειτουργικό τους κόστος, όπου είχαμε και το φαινόμενο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας που ως dealer διοργάνωνε συναντήσεις των γιατρών με πρεσβείες για τις λεπτομέρειες της μετανάστευσής τους, και στη δεύτερη περίπτωση για να δικαιολογηθεί το πάγωμα των προσλήψεων διότι δεν υπάρχουν γιατροί. Το βασικό πρόβλημα όμως δεν είναι γενικά η έλλειψη των γιατρών, αλλά η άναρχη κατανομή τους ανάμεσα στις δημόσιες μονάδες και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της υγείας και κυρίως στην αυτοαπασχόληση. Φαινόμενο που αναπαράγεται και επιδεινώνεται στο έδαφος της εμπορευματοποίησης των εργασιών στην υγεία και της επιχειρηματικής δράσης. Επί της αρχής λοιπόν ψηφίζουμε κατά του νομοσχεδίου που προβλέπει ρυθμίσεις που αποδομούν την ΦΥ και δεν την ενισχύουν. Προτεραιότητά του είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία, αλλά και η συμπίεση της τιμής της εργατικής δύναμης μέσω και του περιορισμού της κρατικής χρηματοδότησης των κοινωνικών αναγκών. Αυτό είναι και το αντικειμενικό στοιχείο που ενοποιεί την αντιλαϊκή κατεύθυνση των μέτρων όλων των κυβερνήσεων, που η επόμενη έχτιζε πάνω στα μέτρα της προηγούμενης. Στο άρθρο 8 ψηφίζουμε κατά, διότι ανειδίκευτοι ή προσειδίκευση γιατροί βαφτίζονται προσωπικοί γιατροί με δεδομένη την περιορισμένη δυνατότητα να ανταποκριθούν και λόγω απειρίας και λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και λόγω επιφόρτισης ταυτόχρονα με όλα τα άλλα καθήκοντα που έχουν. Τους βάζουν με ένα μήνα εκπαίδευσης να λειτουργήσουν ως προσωπικοί γιατροί. Άρθρο 10, ψηφίζουμε παρόν. Το οικονομικό κίνητρο είναι προσωρινό υπό προϋποθέσεις και το οποίο δεν αντιρροπεί τις απαράδεκτες συνθήκες εκπαίδευσης και εργασίας. Μετά την ειδικότητα, κόβεται και επανέρχεται ο γιατρός στα άγρια περικομμένα εισοδήματα από την περίοδο των μνημονίων. Πρέπει να καταργηθούν αυτοί οι νόμοι, να επανέλθουν οι μισθοί στα πρώτων περικοπών επίπεδα, να γίνει ανάλογη αύξησή τους, να υπάρξει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επαρκή στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας, επιδότηση του ενοικίου κατοικίας κλπ. Επιλέγουμε το παρόν για να μην εμποδίσουμε να αξιοποιήσουν το κίνητρο αυτό όσοι το θελήσουν. Τα υπόλοιπα στους δρόμους στις 20 Νοέμβρη, στην πανεργατική απεργία, με σύνθημα «Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία». Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.